26 Ιουνίου σήμερα Παγκόσμια Μέρα των Αρκαλώδων Ναρκωτικών. Ω Εθνικό Συμβούλιο Καρτών Ναρκωτικών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και γενικότερα μέσα από την συνεχή μας παρουσία και δράση από τη δεκαετία του 80 και από τα τέλη της δεκαετίας του 80 που λειτουργεί το παράρτημα στη Λάρισα, αναδεικνύουμε με συνέπεια ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί η πρόληψη. Ο αθλητισμός είναι βασικό κομμάτι για μας πρόληψης και πρέπει να, ειδικά ο αριστεχνικός αθλητισμός, να ενισχυθεί περαιτέρω. Χρειάζεται να υπάρχουν υποδομές από πλευράς Δήμου, από πλευράς περιφέρειας, από πλευράς κράτους, ώστε να υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες από τους ανθρώπους να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τα ενδιαφέροντά τους, τις καλλιέργειές τους, είτε μιλάμε για αθλητισμό, είτε μιλάμε πολιτισμό, είτε για γενικότερα την καλλιτεχνική δημιουργία κλπ. Επίσης, μέσα από τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι και γενικά ξένε ο κόσμος σήμερα που έχει έρθει εδώ πέρα να μαζευτεί για να κάνουμε το σημερινό αγώνα δρόμου, για μια ζωή πραγματική χωρίς ουσίες, γιατί στην πραγματική ζωή βρίσκονται όλες, μπορεί και ένας άνθρωπος να καλυτερεύσει τις συνθήκες διαβίωσης του, να αγωνιστεί για μια καλύτερη ζωή. Παράλληλα, ενώ βλέπουμε, πραγματοποιούμε ότι είναι πολύ λιποδοφορές η συμμετοχή του κόσμου, ότι η κυβέρνηση παρόλα αυτά μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες φέρνει ένα νομοσχέδιο το οποίο συγχωνεύει τα στεγνά εντός αγωγικών προγράμματα απεξάρτησης με τα προγράμματα που δίνουν υποκατάστατα, εμπλέκει ιδιώτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις στο κομμάτι αυτό της απεξάρτησης, πρόληψης, θεραπείας κλπ. Κάτι εντελώς απαράδεκτο, οπότε θέλουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα να μην καταδοθεί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ένα μήνυμα διεκδίκησης απέναντι σε όλα αυτά. Και για να υπάρχουν εννοείται κρατικές υποδομές απόλυτα που να στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Εννοείται με δημόσιο χαρακτήρα, χωρίς συλλογική ιδιωτική πρωτοβουλία και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ουσιαστικά της Αγίας αδογούσε τέτοιες προσπάθειες πάντα. Βοηθάμε όσο μπορούμε. Κάναμε τον αγώνα με για τα αυτιστικά παιδιά πριν λίγο καιρό. Θα κάνουμε με τους καρκινοπαθείς. Θα κάνουμε με την UNESCO για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα. Είναι ένας αγώνας που είναι όλοι νικητές. Η συμμετοχή είναι νικήτρια, ξέρετε, σε αυτούς τους αγώνες. Μεταδίδουν τα μηνύματα αυτοί οι αγώνες του διαχρονικού αθλητισμού, της ευγενούς άμυλας, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, τα μηνύματα του εφαγωνίζεστε. Ξέρετε, για όλους εμάς η ενασχόληση με τον αθλητισμό μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από μία διέξοδος, μία δίωδος, ένα όχημα προσωπικής διευθυνής από την καθημερινότητα. Αλλά στις μέρες μας πιστεύω ότι παραμένει η ενασχόληση με τον αθλητισμό και με τον πολιτισμό της νεολαίας η μοναδική της διέξοδο στα σημερινά της αδιέξοδα. Η πολιτεία, οι περιφέρειες, οι δήμοι πρέπει να σκύψουν στο πρόβλημα των αθλητών, πρέπει να ασχοληθούν με την πρωτογενή, θα έλεγα, πρόληψη. Εκεί είναι η ουσία. Και να μείνουν στις στεγνές θεραπευτικές απεξαρτήσεις και να βοηθήσουν πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνική αποκατάσταση των απεξαρτημένων ατόμων. Χρόνο παίρνει η χρήση ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, με τις κυβερνήσεις διαχρονικά να ενισχύουν τα προγράμματα που χορηγούν υποκατάστατα και να συντηρούν την εξάρτηση, να επεκτείνουν τη δημιουργία χώρων ελεγχόμενης κρίσης, ενώ την ίδια στιγμή τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα σταθερά απαξιώνονται και υποστελεχώνονται. Ο λαός και οι νέοι άνθρωποι πρέπει να δυναμώσουν τον αγώνα για ουσιαστική θεραπεία και κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων και πάνω απ' όλα για μέτρα πρόληψης, ώστε να σπάσει επιτέλους ο φαύλος κύκλος της αναπαραγωγής του φαινομένου αυτού. Νομίζω ότι το ιδεολογικό πρόταγμα της σημερινής ημέρας το έβαλε ο Αλέξανδρος. Τα είπε όλα, δεν θέλω να πω περισσότερα. Άλλωστε η θέση του ΕΣΥΝ, όπως συνηθίζω να λέω, ταυτίζονται με τη θέση του ΚΕΘΑ ή η θέση του ΚΕΘΑ ταυτίζονται με τη θέση του ΕΣΥΝ. Η σημερινή ημέρα ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του 87, αν θυμάμαι καλά, 7 Δεκέμβρη, ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Για εμάς βέβαια που δουλεύουμε στα γραφικά προγράμματα, είναι κάθε μέρα η μέρα κατά των ναρκωτικών. Γιατί ξέρετε, η απόφαση για απεξάρτηση δεν είναι μια στιγμή απόφαση που την παίρνει κάποιος μια στιγμή και μετά ακολουθεί αυτόματα μια διαδικασία ενός ασθενούς που είναι παθητικός δέκτης
υπηρεσιών και στο τέλος αυτής της διαδικασίας βγαίνει εξαρτημένος. Δεν είναι έτσι. Απαιτείται κάθε μέρα η επιβεβαίωση της απόφασής του, κάθε ώρα, κάθε λεπτό και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί για να δίνουμε τη μάχη μαζί του. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα τη φετινή, το ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα, μάλλον να το πω αλλιώς, το ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί μια πανελλαδική καμπάνια με το σύνθημα Πάμε Μαζί. Με το Πάμε Μαζί θέλει να δείξει την αναγκαιότητα της συλλογικής δράσης για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Η πρόληψη και η θεραπεία είναι πράγματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Δεν είναι κάτι ονειρικό που δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Δεν μπορούμε όμως να το πιάσουμε με πρακτικές όπως είναι οι πρακτικές διαχωρισμού, αποκλεισμού, στιγματισμού, καταστολής, μια και φίλη και αστυνομία εδώ από ό,τι άκουσα. Δεν φτάνουν αυτά. Αυτά τραυματίζουν την κοινωνική συνοχή και οδηγούν τους χρήστες πιο βαθιά στο περιθώριο. Ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους οδηγούν πιο βαθιά στη χρήση και στο περιθώριο.